Ένα νέο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό με ένα νεανικό ρόστερ, αλλαγές, αλλά εμπειρία υπάρχει, έτσι. Εμπειρία και φρεσκάδα. Οι coach, το staff και όλοι οι χτίνοντες του Ολυμπιακού αποφασίσανε για αυτό το ρόστερ και χαίρομαι πάρα πολύ, το πιστεύω. Αυτοί πιστεύουν σε εμάς και όλοι μαζί πιστεύω ότι είμαστε η καλύτερη συνταγή και πρέπει να δείξουμε μέσα στο γήπεδο φυσικά για να φέρουμε αποτελέσματα και να παίξουμε και καλό μπάσκετ ταυτόχρονα και επιτυχίες στην ομάδα. Υπάρχει η πρόκληση της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός είναι φαβορή για την κατάκτηση, τα πάντα όλα που λέμε μέσα στην Ελλάδα. Η πρόκληση της Ευρωλίγκα πόσο έτσι είναι δύσκολη? Πολύ μεγάλη προσωπική πρόκληση και κίνητρο για μένα. Δεν έχω πάρει μέρος ποτέ στην Ευρωλίγα και είναι από τους προσωπικούς μου στόχους. Είμαι εξίσου χαρούμενη και ενθουσιασμένη, το οποίο μου δίνει την ευκαιρία να το ζήσω με τον Ολυμπιακό και μια ελληνική ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Απλά πρέπει να πάμε βήμα-βήμα και να φτάσει η στιγμή πραγματικά να πανηγυρίσουμε και την προσθήκη μας στην Ευρωλίγα και αν δεν τα καταφέρουμε, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι έχουμε δώσει το 100% και θα συνεχίσουμε πάλι στην Ευρώπη μέσα του EuroCup. Και να μείνουμε στον κόσμο, Βελασίλης, που σας είχε καλλιάσει όλα τα τελευταία χρόνια. Σας περιμένω δίπλα μας, κοντά μας, ο καθένας με τον τρόπο του, με τη θετική του ενέργεια, να ζήσουμε όλοι μαζί επιτυχίες της ομάδας, με κούπες και νίκες που θα κάνουν καλό στο σύλλογό μας.